Μικρό καλάθι κρατούν φορολογούμενοι για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το φορολογικό. Από πάνω, ψηλά να κλαδεύουν, να κατεβαίνουν κάτω. Να εισπράττουνε μισθά, να κόβουνε συντάξεις που είναι παχές. Δυσπιστός, μας έχουνε, να μην το πω, γα. Αρκετοί βλέπουν με δυσπιστία τα νέα μέτρα, τα οποία θα πάρθουν για την επιβίωση της χώρας, όπως υποστηρίζει ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγκάνης. Εγώ είμαι αποφασισμένος ότι αν βάλουν πρόστιμο, κύριοι δεν πληρώνω, από φυλακή να πίνω να τρώω τζάμπα, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, έτσι, μπράβο. Εγώ είμαι εισοδηματίας. Θεωρούν ότι πίσω από τα ευνοϊκά μέτρα για την τσέπη τους, πιθανόν να κρύβονται παγίδες, καθώς αρκετές δράσεις δεν έχουν σαφείς κατευθύνσεις, όπως η αξιολόγηση των φοροαπαλλαγών με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια. Παράλληλα δηλώνουν ότι η αύξηση του αφορολογήτου θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Φοροαπαλλαγές και αυτά μόνο οι πλούσιοι έχουν. Εμείς, όχι. Εμείς τα πληρώνουμε, τα κορόιδα. Να πάει στα 20.000. Βέβαια, 20.000. Όπως εξήγηλε ο Υφυπουργός Οικονομικών, θα επανεξεταστεί το αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 5.000 ευρώ με στόχο να αυξηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος στα 8.000 ευρώ με στόχο να υπάρξει ελάφρυνση στα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Πληρώνουμε, πού πάνε, ξεχρεώνες ή τα τρώνε. Ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουνε. Τώρα από εκεί και πέρα όμως και πρόβλημα δικό τους τι θα κάνει ο κόσμος. Στην Ελλάδα ζούμε, δεν ζούμε στο εξωτερικό. Τα μέτρα τους δεν νομίζω να ισχύσουν εδώ. Είναι Ελλάδα, είναι Κρήτη. Μα δεν πιστεύω τίποτα. Μακάρι να πιστεύανε ένα από αυτά που δεν λένε. Ένα. Θα επανεξεταστεί ο αριθμός των κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας και των συντελεστών. Θα απλοποιηθεί ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος, θα αντικατασταθεί από το 2013 το έκτακτο τέλος ακινήτων και ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας από ένα νέο προοδευτικό φόρο ακινήτων. Φορολογικά να λαφθεί η τσέπη, όχι, δεν νομίζω. Θα επιβαρυνθεί. Αν δεν δούμε, δεν πιστεύουμε. Θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο η εξίσωση του φόρου του πετρελαίου θέρμανσης με τον φόρο του πετρελαίου κίνησης. Θα επανεξεταστούν οι φοροαπαλλαγές με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια. Τα έχουμε βαρεθεί αυτά, δεν τα ξέρεις τώρα σύνα. Τα ίδια, δεν γίνεται. Το κοπελιά με ενδιαφέρει να πληρώνουμε κάθε μήνα. Αυτό με ενδιαφέρει. Τα άλλα όλα. Ενώ για τις επιχειρήσεις, εξήγηλε μείωση του φορολογικού συντελεστή από 20 στο 15% από το 2013 και εξορθολογισμό του μέτρου επιβολής προστήμων και προσαυξήσεων.